Να πω μια καλημέρα στον Τάσο Ντούγκα που είναι μαζί μας και στον κύριο Γαλεντέρη. Τάσο μου, έχεις λείψει. Πού είσαι? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις. Χαρά, θα ξεκινήσω από εσένα. Έχεις μιλήσει με την, και με την Ειρήνη και με την Πόπη. Θέλω να μου πεις που βρισκόμαστε σήμερα εν αναμονή των εξετάσεων του Παναγιώτη. Βεβαίως, έχουμε από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας ένα επίσημο, θα πω, πόρισμα, ένα επίσημο χαρτί που δείχνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του μικρού Παναγιωτάκη, σωστά? Σωστά. Μίλησα χθες το βράδυ με την Ειρήνη Μουρτζούκου, Ελένη μου, η οποία, να σου πω, ήταν η πρώτη φορά που μου μετέφερε μία αγωνία, ένα άγχος για τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων του μικρού Παναγιωτάκη. Μου έλεγε συγκεκριμένα, περιμένω να δω τι θα συμβεί, από τι έφυγε αυτό το μικρό παιδί. Ήταν η πρώτη φορά που να πω ότι εγώ εξέλαβα αυτό το συναίσθημα. Επίσης μου απαντάει αποκλειστικά και στην δήλωση που μου έκανε νωρίτερα η Πόπη, η μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία μου είπε συγκεκριμένα ότι αν αποδειχθεί ότι η Ειρήνη έκανε κάτι κακό στο παιδί μου, στο μικρό Παναγιωτάκη, τότε εγώ η ίδια με τα ίδια μου τα χέρια θα τις κάνω το ίδιο κακό. Σε αυτό λοιπόν μου απαντάει και η Ειρήνη Μουρτζούκου στην αποκλειστική συνομιλία που είχαμε χθες το βράδυ. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι σου είπε και η Πόπη. Θέλω να δώσω το λόγο στον Τάσο. Τάσο, μπορείς να μας πεις ποια είναι η θέση της εντολέας σου μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει? Σωστά. Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι η εντολέας μου ξανακατέθεσε στο ανθρωποκτονιόν, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση και εκεί είπε και έδωσε όλα τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όσον αφορά, Ελένη μου, τα αποτελέσματα που είπες, που είναι από τις αιματολογικές εξετάσεις του Παναγιώτη, η οικογένεια θα διορίσει άμεσα τεχνικό σύμβουλο. Φαντάζομαι αυτό θα μας το απαντήσει και ο κύριος Γαλεντέρη. Τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα? Τι σημαίνει το αυξημένο κάλιο? Κύριε Γαλεντέρη, τα ξέρετε, τι σημαίνει το αυξημένο ζάχαρο? Όλα αυτά και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια του Παναγιώτη, και σε αυτό είμαστε μαζί και με τον μπαμπά, παρότι το ζευγάρι είναι χωρισμένο, είναι σε διάσταση, είμαστε μαζί για να δούμε από τι ακριβώς έφυγε ο Παναγιώτης από τη ζωή. Εμείς και αυτό που κάνουμε, επειδή μιλάμε για μία έρευνα στο συγκεκριμένο στάδιο που είμαστε και υπάρχει απόλυτη μυστικότητα, ό,τι στοιχεία έχουμε τα προσκομίζουμε άμεσα στις αρχές. Και μπορεί να γίνομαι κουραστικός, Ελένη, και είναι σημαντικό. Οποιοσδήποτε μάρτυρας έχει να προσφέρει κάτι στη συγκεκριμένη υπόθεση, εμείς κάνουμε έκκληση να πάει και να καταθέσει. Οι μάρτυρες προστατεύονται απόλυτα, γιατί θέλουμε να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις. Η μητέρα, όσο περνάει ο καιρός, είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και φανταστείτε με όλο αυτό που γίνεται ή με όλο αυτό που ακούγεται, γι' αυτό δεν κατηγορεί κανέναν. Ουσιαστικά, Τάσο, έχουμε οδηγηθεί στο συμπέρασμα, το οποίο εντός εισαγωγικών και πολλών παρενθέσεων και με κάθε επιφύλαξη είναι ασφαλή. Λες, αλλά θα μας το πει ο κύριος Γαλεντέρης, ότι το παιδάκι ήταν νεκρό από το σπίτι, αυτό ο μικρός ναι. Παναγιώτης. Κυρία Τσολάκη, με συγχωρείτε, θα πρέπει να αποδεσμευτώ, σας ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Γεράκη, ευχαριστούμε εγώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, συγγνώμη. Να είστε καλά, την καλή μέρα μας, εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ελένη, εγώ αυτό που θέλω να πω, η μητέρα, επειδή έχει πει την αλήθεια εκεί που έπρεπε να την πει την αλήθεια, και επειδή δεν είχε το παιδί στα χέρια της αγκαλιά, δεν αποκλείεται τίποτα. Ναι, το παιδί μπορεί να ήταν νεκρό και από το σπίτι. Όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Δεν είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε δικαστής και γι' αυτό θα ορίσουμε τεχνικό σύμβουλο και αυτό περιμένουμε. Κύριε Γαλεντέρη, εσείς αυτές τις εξετάσεις τις έχετε δει? Έχουν δημοσιευθεί, συνεπώς έχω λάβει γνώση. Ναι, τις έχω δει. Σας οδηγούν σε κάποιο διαφορετικό συμπέρασμα από τα συμπεράσματα τα οποία ιατρικά είχαν οδηγήσει και πριν? Κοιτάξτε, έχει κάποιες τιμές οι οποίες θέλουν ερμηνεία και μιλάω συγκεκριμένα για το κάλιο και τη γλυκόζη. Έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πρέπει να συνδυαστούν φυσικά με την ώρα θανάτου και την ώρα της σύτησης. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτές αφορούν σε κάτι παθολογικό το οποίο αποδεικνύει κάποιους μηχανισμούς, δηλαδή κατατίμησε κάποιους μηχανισμούς, ούτως ώστε να βοηθήσει και στην υπόλοιπη διερεύνηση του περιστατικού μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα από τις τοπαθολογικές, τις οποίες περιμένουμε φυσικά. Πότε αυτές τις τοπαθολογικές πια? Από μέρα σε μέρα μας. Αναμένονται από μέρα σε μέρα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω ότι η αγωνία μας είναι πολύ μεγάλη γιατί αναμένονται από μέρα σε μέρα. Είδαμε τι συνέβαινε τον προηγούμενο καιρό. Όχι θα δοθούν εκεί, όχι θα δοθούν εδώ. Πιστεύω ότι είναι το απόλυτο εργαλείο που θα έχουμε στα χέρια μας για να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις.